Την ώρα που το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται με ηλικιώδη ταχύτητα, η κυβέρνηση σπέβδει να εξαγγείλει νέα, μεγαλύτερης εμβέλειας προσπάθεια στήριξης των οικοκυριών, τα οποία στενάζουν εν μέσω θεαιρούς. Τι να βοηθήσει που εγώ θέλω τη βδομάδα 100 ευρώ. Πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Το Fuel Pass 2 αφορά στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, με έμφαση στη στήριξη των νησιωτικών περιοχών και την Κρήτη, όπου η ενίσχυση ανέρχεται σε 100 ευρώ. Απομειώνουμε τις αυξήσεις στη βενζίνη κατά 44 λεπτά. Οι συνολικές επιδοτήσεις της πολιτείας μόνο για τα καύσιμα αγγίζουν τα 600 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 580 εκατομμύρια. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη φορά θα λειτουργήσει καλύτερα σε σχέση με το Fuel Pass νούμερο 1, το οποίο δεν λειτουργήσε και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα ούτε σε εμάς, αλλά νομίζω ούτε και στον κόσμο που το χρησιμοποίησε. Μικρή ανάσα ανακούφισης χαρακτηρίζουν το νέο Fuel Pass οι κριτικοί που άρχισαν το ποδήλατο, το ποδαρόδρομο και κάθε είδους περικοπές για να τα βγάλουν πέρα. Οι μετακινήσεις δυστυχώς είναι αρκετές, τα καύσιμα επιβαρύνουν πάρα πολύ στα οικονομικά μιας οικογένειας. Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει? Πάνε ζήτσα μου, σοβαρά μιλάς. Το έχω σταματήσει τώρα και γύρω το αυτοκίνητο. Γιατί δεν βγαίνω, είμαι άνεργη, δεν βγαίνω. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Fuel Pass 2 αυξάνεται από τα 45 στα 80 ευρώ για τους ιδιοκτήτες οχημάτων στην υπηρετική χώρα, ενώ για τις μοτοσυκλέτες από 35 σε 60 ευρώ. Στην νησιωτική χώρα, όπου καταγράφονται οι πιο ακριβές τιμές των καυσίμων, από 55 ευρώ θα φτάσει τα 100 και για τις μοτοσυκλέτες από 40 σε 60 ευρώ. Είναι μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού, αλλά αντί τα 50 ή τα 100 ευρώ θα μπορούσαν να κάνουν μείωση στο φόρο. Αν κάνουν μείωση στο φόρο θα ήταν αναλογικά όλοι ευχαριστημένοι. Αν τα χρήματα μπουν σε ψηφιακή κάρτα θα είναι αυξημένα κατά 15 ευρώ. Ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε και διεύρυνση των κριτηρίων, καθώς το δηλωθέν φορολογικό εισόδημα για τους δικαιούχους θα φτάσει τις 45.000 ευρώ. Έχει διπλασιαστεί το κόστος καυσίμων και εφόσον δεν πρόκειται να έχουμε μείωση των τιμών των καυσίμων, άρα αυτά τα μέτρα θα πάμε αναδίμηνο σε τέτοια μέτρα. Φιλανθρωπική πολιτική δηλαδή και βλέπουμε. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητούν με αγωνία τόσο οι παράγοντες της αγοράς όσο και οι πολίτες που θεωρούν ουσιαστικά μηδαμινή την ελάφρυνση που προκύπτει. Εάν με κάποιο τρόπο μπορεί να μειωθεί και η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, θα είναι ακόμα καλύτερο, θα είναι πιο μεγάλη ακόμα η ανακούφιση που θα νιώσει ο καταναλωτής και οι δικαιούχοι που θα μπουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν το Fuel Pass. Είναι κυριολεκτικά εντός εισαγωγικών για στραγάλια. Επιβαρύνει ιδιαίτερα τον πληθωρισμό με όλες τις συνέπειες στη ρευστότητα της οικονομίας μας. Πρακτικά η επιδότηση μειώνει τις τιμές κατά 44 λεπτά το λίτρο για 180 λίτρα στην υπηρετική Ελλάδα. Στο ντίζελ κίνησης η ενίσχυση παραμένει στα 15 λεπτά ανά λίτρο στην πηγή.